Ματούλα Ζαμάνη. Ένα όνομα συνώνυμο με το ακατέργαστο ταλέντο, την αυθεντικότητα και την αφοσίωση στη μουσική. Το συναισθηματικό βάθος και μια μοναδική μουσική ταυτότητα που την ξεχωρίζει από τους άλλους καλλιτέχνες. Είναι μια δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται στην ελληνική μουσική σκηνή, με την επιρροή της να εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Η φωνή της, ένα μείγμα δύναμης και ευαισθησίας, αντυχεί στην ψυχή της Ελλάδας, αγγίζοντας τις καρδιές των ακροατών της. Η μουσική της Ζαμάνη ξεπερνά τα είδη, προσφέροντας μια ποικιλία από ήχους που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών γεύσεων. Συνδυάζει αβίαστα τους παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους με μοντέρνες επιρροές, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό τοπίο. Αυτό δημιουργεί ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι που καθυλώνει το κοινό της και το μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Οι στίχοι της, συχνά ποιητικοί και βαθιά προσωπικοί, μιλούν για την αγάπη, την απώλεια και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας, προσφέροντας μια ειλικρινή ματιά στη ζωή. Η μουσική της Ζαμάνη δεν είναι απλώς ψυχαγωγία. Είναι μια συζήτηση, μια βαθιά και ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό της. Είναι ένας διάλογος ανάμεσα στην ψυχή της και τις ψυχές των ακροατών της, δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση που παραμένει αξέχαστη. Ο αέρας έσφιζε από ανυπομονησία. Το εμβληματικό θέατρο Βράχων στην Αθήνα πάλονταν από μια απτή ενέργεια. Ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα, από αυτές που κάνουν την Αθήνα να ζωντανεύει. Φανς από όλες τις κοινωνικές τάξεις γέμισαν το υπαίθριο αμφιθέατρο. Τους ένωνε ο θαυμασμός τους για την ενιγματική Ματούλα Ζαμάνη. Η σκηνή, λουσμένη σε μια απαλή εθέρια λάμψη, περίμενε την άφιξη της μάγισσας της βραδιάς. Η ενέργεια ήταν ηλεκτρική, ένα συλλογικός χτύπος της καρδιάς που χτυπούσε ρυθμικά. Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Ήταν ένα κοινό προσκύνημα στην καρδιά του ομού, αφιλτράριστου συναισθήματος. Η μουσική δυνάμωσε, ένα κρεσέντο ήχου που σκέπασε το μαγεμένο κοινό. Η Ζαμάνη, ντυμένη με ένα έρινο λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, κυριαρχούσε στη σκηνή. Η φωνή της, μια δύναμη της φύσης, υψώθηκε στη νύχτα. Έριξε την καρδιά και την ψυχή της σε κάθε νότα. Τότε συνέβη. Σε μια στιγμή αγνής, ανώθευτης έκφρασης, η Ζαμάνη άγγιξε το στρίφωμα του πουκάμισου της. Με μια μόνο ρευστή κίνηση το έβγαλε, αποκαλύπτοντας ένα απλό μαύρο σουτιέν από κάτω. Το πλήθος άφησε ένα επιφώνημα έκπληξης. Σιωπή απλώθηκε στο αμφιθέατρο, σπασμένη μόνο από την παρατεταμένη ηχό της μουσικής. Η σιωπή ήταν βραχίδια. Διαλύθηκε από ένα κύμα ζητοκραυγών, σφυριγμάτων και χειροκροτημάτων. Το κοινό, αρχικά έκπληκτο, ξέσπασε σε ένα μείγμα σοκ και ενθουσιασμού. Η Ζαμάνη, ανεπηρέαστη, συνέχισε να τραγουδά. Η φωνή της αντίχησε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, τροφοδοτούμενη από την ακατέργαστη ενέργεια της στιγμής. Δεν ήταν διαφημιστικό κόλπο. Δεν ήταν υπολογισμένη πρόκληση. Ήταν η Ματούλα Ζαμάνη που έδειχνε την ψυχή της, αποκάλυπτε την αλήθεια της μέσα από τη μουσική και την πράξη. Ενότητα 5, Ζαμάνη, καταλήτης για αλλαγή. Την επόμενη μέρα, τα μέσα ενημέρωσης είχαν πάρει φωτιά. Εφημερίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχούνταν από το γεγονός. Οι απόψεις ποικίλαν από θαυμασμό έως καταδίκη. Κάποιοι επένεσαν την τόλμη της Ζαμάνη, επενώντας την που αμφισβήτησε τις κοινωνικές νόρμες και αγκάλιασε το σώμα της. Άλλοι επέκριναν την πράξη, θεωρώντας την ανάρμοστη και περιττή. Η συζήτηση μένονταν, αντανακλώντας την περίπλοκη σχέση μεταξύ τέχνης, έκφρασης και κοινωνικών προσδοκιών. Η πράξη της Ζαμάνη άνοιξε μια συζήτηση, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις δικές τους αντιλήψεις για την τέχνη και την ελευθερία. Ενότητα 6. Πέρα από τη σκηνή, πέρα από την πράξη. Αλλά τι σήμαινε πραγματικά αυτή η στιγμή? Ήταν απλώς μια πράξη εξέγερσης ή έκρυβε ένα βαθύτερο νόημα? Για κάποιους, η αφαίρεση του πουκάμισου από τη Ζαμάνη ξεπέρασε τη φυσική πράξη. Συμβόλιζε μια απογύμνωση από τους κοινωνικούς περιορισμούς, μια τολμηρή δήλωση αυθεντικότητας. Ήταν μια απόδειξη της δύναμης της ευπάθειας, του θάρρους να νιώθεις άνετα με το δικό σου δέρμα. Εκείνη τη στιγμή, η Ζαμάνη έγινε κάτι περισσότερο από μια τραγουδίστρια. Έγινε σύμβολο απελευθέρωσης, φάρος αυτοαποδοχής. Ενότητα 7. Μια κληρονομιά αποκαλύπτεται.
Η Ματούλα Ζαμάνη ήταν πάντα γνωστή για την δυναμική σκηνική της παρουσία και την ικανότητά της να συνδέεται με το κοινό της σε ένα ενστικτόδες επίπεδο. Η μουσική της εμβαθύνει στα βάθη του ανθρώπινου συναισθήματος, εξερευνώντας θέματα αγάπης, απώλειας και αναζήτησης ταυτότητας. Αυτή η πράξη αφαίρεσης του πουκάμισου της, αν και σοκαριστική για κάποιους, φαινόταν σαν μια φυσική προέκταση της καλλιτεχνικής της έκφρασης. Ήταν σαν να έβγαζε ένα στρώμα, αποκαλύπτοντας μια βαθύτερη αλήθεια για τον εαυτό της και την τέχνη της. Ενότητα 8. Καλλιτεχνική ελευθερία. Ένα νηστέρι με δύο όψεις. Το περιστατικό αναζωπήρωσε τη συζήτηση για την καλλιτεχνική ελευθερία και τα όρια της. Πού χαράζει κανείς τη γραμμή μεταξύ αυτοέκφρασης και κοινωνικών κανόνων? Υπάρχει όριο σε ό,τι μπορεί να εκφράσει ένας καλλιτέχνης στη σκηνή. Η πράξη της Ζαμάνη αμφισβήτησε αυτές τις ίδιες τις έννοιες, θολώνοντας τα όρια μεταξύ παράστασης και πραγματικότητας. Ανάγκασε το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με τα δικά του επίπεδα άνεσης και να αμφισβητήσει τις αντιλήψεις του για το τι θεωρείται αποδεκτό στον χώρο της τέχνης. Ενότητα 9. Η δύναμη του μη αναμενόμενου. Η συναυλία στο Θέατρο Βράχων θα μείνει για πάντα χαραγμένη στα χρονικά της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Ήταν μια βραδιά που ξεκίνησε με προσδοκίες, αλλά κατέληξε να ξεπεράσει κάθε φαντασία. Ήταν μια νύχτα που ξεπέρασε την ψυχαγωγία, μετατράπηκε σε μια πολιτιστική στιγμή. Οι θεατές δεν ήταν απλώς παρόντες, ήταν μέρος μιας ζωντανής εμπειρίας που τους άγγιξε βαθιά. Ήταν μια απόδειξη της δύναμης της ζωντανής παράστασης, της ικανότητάς της να εκπλήσει, να προκαλεί και να αφήνει ένα διαρκές αποτύπωμα. Η ενέργεια της βραδιάς ήταν απτή, κάθε νότα, κάθε λέξη, κάθε κίνηση είχε σημασία. Σε έναν κόσμο που συχνά κυριαρχείται από το προβλέψιμο, η Ζαμάνη τόλμησε να είναι διαφορετική. Η απόφασή της να καινοτομήσει και να ρισκάρει έφερε μια αναπάντεχη μαγεία στη σκηνή. Μας θύμισε ότι η αληθινή τέχνη έχει τη δύναμη να μας ταρακουνήσει στη θέμελα, να μας κάνει να νιώσουμε βαθιά και να αμφισβητήσουμε τις προκαταλήψεις μας. Η συναυλία αυτή δεν ήταν απλώς μια παράσταση. Ήταν μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στις καρδιές όλων όσων την έζησαν. Ενότητα 10. Η Οδύσσια της Ζαμάνη. Μια ιστορία ξετυλίγεται. Το ταξίδι της Ματούλας Ζαμάνη δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζει να γοητεύει το κοινό με τη μουσική της και την ακλώνει τη δέσμευσή της στην αυθεντικότητα. Παραμένει μια δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται. Μια πραγματικά αυθεντική προσωπικότητα σε έναν κόσμο συχνά κορεσμένο από απομιμήσεις. Η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση ότι η πιο δυνατή τέχνη προέρχεται συχνά από τα πιο απρόσμενα μέρη. Είναι μια απόδειξη της δύναμης της ευπάθειας, της ομορφιάς της ατέλειας και της σημασίας του να μένεις πιστός στον εαυτό σου. Ενότητα 11. Η τελευταία νότα. Η νύχτα που η Ματούλα Ζαμάνη έβγαλε την ψυχή της και το σώμα της στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων θα μείνει αξέχαστη ως σημείο καμπής. Ήταν μια στιγμή που η μουσική και το συναίσθημα έγιναν ένα. Ήταν μια συναυλία που πυροδότησε χιλιάδες συζητήσεις, αμφισβήτησε νόρμες και προκάλεσε σκέψεις και άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ελληνική μουσική σκηνή. Η Ματούλα Ζαμάνη κατάφερε να συνδέσει το κοινό με την αλήθεια της. Ήταν μια νύχτα που γιόρτασε την ακατέργαστη δύναμη του ανθρώπινου συναισθήματος, την ομορφιά της ευπάθειας και την αλήθεια της στιγμής και τη διαχρονική γοητεία του απροσδόκητου. Κάθε νότα, κάθε λέξη, κάθε κίνηση είχε σημασία. Ήταν μια νύχτα που απέδειξε ότι η αληθινή τέχνη, όπως και η ίδια η ζωή, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ανακάλυψης. Και μερικές φορές, οι πιο βαθιές δηλώσεις γίνονται όταν τολμάμε να τα βγάλουμε όλα στη φόρα. Η Ματούλα Ζαμάνη μας έδειξε ότι η μουσική μπορεί να είναι μια καθαρτική εμπειρία, γεμάτη πάθος και αλήθεια.